Εσείς, κύριε Ιωαννίδη, είστε από αυτούς που ανησυχούν, από τους πολίτες που ανησυχούν για το αύριο, ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο με υπηρετιότητα τουρκική, βεβαίως. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό, καθώς εμείς τουλάχιστον πάντα είμαστε θεσμικοί και σταθεροί παίκτες στην περιοχή. Ή πιστεύετε ότι είναι περισσότερο ένα αγχωτικό μήνυμα που εισπράττει ο τηλεθεατής από αυτά τα οποία δηλώνει δεξιά και αριστερά και να μεταδίδουμε εμείς, ο Τούρκος Πρόεδρος? Και ως πολίτης, αλλά πρώτα απ' όλα εκφράζοντας και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι σαφές ότι τα πράγματα ολοένα και κλιμακώνονται. Ναι. Κλιμακώνεται πρώτα απ' όλα η επιθετικότητα της Τουρκίας, της οποίας η εξωτερική πολιτική, κατά κύριο λόγο, είναι μια πολιτική η οποία θέλει να δημιουργείται τελεσμένα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Και όλα αυτά όμως γίνονται με τις πλάτες και του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι από αυτή τη σκοπιά πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι, μάλιστα να μην πανηγυρίζουμε καθόλου, κυρίως να ανησυχούμε και από την σημερινή επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, προς τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα, εδώ ουσιαστικά το μήνυμα της σημερινής επιστολής είναι βρύτετα. Και το βρύτετα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για συνεκμετάλλευση των πλούσιων, πλουτοπαραγωγικών πηγών που έχουμε ως χώρα. Το θέμα όσον αφορά το ζήτημα της Χάγης έχει να κάνει με το εξής. Να βρούμε τι, να συζητήσουμε τι. Η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχει, τίθεται ζήτημα υφαλοκρηπίδας, ενώ η Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες. Ναι. Εδώ να πω το εξής επίσης, ότι και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κύριος Πάγιατ, σε τοποθέτησή του, νομίζω δεν έχουν περάσει 15 μέρες, είπε ότι τα νησιά που κατοικούνται αντιμετωπίζονται από εμάς, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η πυρωτική Ελλάδα. Ναι. Τα νησιά που κατοικούνται. Ναι, διευκρίνησε ότι υπάρχουν βραχονισίδες. Λοιπόν, άρα τα κατοίκητα δεν έχουν... Άρα λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Γι' αυτό λέει και το Διεθνές Δίκαιο, έτσι. Ναι. Ναι, γι' αυτό έκανε αυτή τη δήλωση. Επειδή αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο. Ναι, άσχετα αν δεν μας αρέσει εμάς. Ναι, κοιτάξτε όμως ότι επειδή έχουμε και μια πείρα από τα ίμια. Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να είμαστε. Και η λογική των τετελεσμένων, λοιπόν, από αυτή τη σκοπιά. Μα σε αυτή τη λογική πατάει και η Τουρκία. Αυτή είναι η επιδίωξή της και σε αυτή τη λογική πατάει. Άρα, λοιπόν, από αυτή τη σκοπιά, εμείς θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ο λαός μας καλά κάνει και ανησυχεί, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι το ζήτημα αν ανησυχούμε ή φοβόμαστε, είναι να θέσουμε στο επίκεντρό μας πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Εμείς ακόμα, σαν κόμμα, λέμε καθαρές κουβέντες. Εσείς, κύριε Ιωαννίδη, είστε ξεκάθαρα απέναντι στον αμερικανικό υπεριαλισμό. Το λέτε, το εκπροσωπείτε, το φιλοσοφείτε χρόνια. Εδώ όμως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, κοιτάξτε. Πρέπει να υπάρξει κάποιες συμμαχίες για να έχουμε έτσι, μέλλον στο αυριανό γεωπολιτικό σύστημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν αυτή τη συζήτηση την κάναμε πριν ένα μήνα ή πριν δύο χρόνια, θα έλεγα, έτσι, για να είμαστε πιο τοποθετημένοι στη συγκεκριμένη συγκυρία, μπορεί κάποιος και καλοπροαίρετα να έλεγε ότι και αν βγούμε από το ΝΑΤΟ, ναι, όπως λέτε εσείς, εάν φύγουν οι βάσεις, μήπως οι Τούρκοι μπουν και στα σπίτια μας, να το πω έτσι. Τώρα μάλλον πρέπει να αντιστρέψουμε το ερώτημα και να πούμε, μα ακριβώς επειδή είμαστε στο ΝΑΤΟ, ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι προσανατολισμένη και δίνει γη και είδωρ στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου η χώρα μας ουσιαστικά, πέρα από τη Σούδα, όπως υπόθηκε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής σας, όπου φεύγουν, ανεφοδιάζονται οι πολεμικοί μηχανοί. 2.500 αεροσκάφη, τον είπα και του ΝΑΤΟ πέρσι. Η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, λοιπόν. Ναι, εδώ είναι η άλλη εναλλακτική όμως. Ανοίγει συζήτηση, να σας πω. Ανοίγει συζήτηση δηλαδή για τη Λάρισα, ανοίγει συζήτηση για τη Στεφανοδίκη. Σύμφωνα της Βαρσοβίας με την παλιά έννοια δεν υπάρχει. Φυσικά, ανατολικό μπλοκ, ναι, δεν υπάρχει. Πού, ναι, θα είμαστε εμείς, πού, σε ποιο εμείς, σύστημα θα είμαστε. Κοιτάξτε, φαίνεται τελικά ότι ο απομονωτισμός είναι μεγαλύτερος όταν γίνεσαι κομμάτι μιας πολεμικής μηχανής, ναι, η οποία στρέφεται απέναντι σε λαούς. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Όμως. Κοιτάξτε τώρα. Κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή είμαστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο στόχος. Στόχος των μεγάλων αντιπάλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε ποιον στόχος. Δηλαδή εννοείται είμαστε στόχος. Μα δεν είμαστε στόχος, δεν έχει δηλώσει το προηγούμενο χρόνο, νομίζω, αξιωματούχος, Ρώσος αξιωματούχος, ότι για μας χώρες από τις οποίες φεύγουν αμερικάνικα αεροσκάφη κτλ. Μου επιτρέπετε μια διακοπή να συμπληρώσω.
και για το Ιράν. Την περασμένη εβδομάδα ο πρεσβευτής του Ιράν στην Αθήνα έστειλε επιστολή στην Καθημερινή και λέει: εάν χρησιμοποιηθούν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είσαστε στόχος. Αν μπράβο. Το και θέμα είναι, κύριε Ιωαννίδη, θαύτηκε αυτή η υπόθεση. Αυτή η χρόνια εξάρτηση της χώρας μας από την Αμερική μας έχει εγκλωβίσει. Και δεν υπάρχει πράγματι εναλλακτική λύση. Ας ξεκινήσει λοιπόν από τώρα ένα πρόγραμμα με όλα τα κόμματα για μια αμυντική βιομηχανία. Έτσι, αυτόνομη. Για να μπορέσουμε στη δύσκολη ώρα εκείνη να μην εξαρτώμεθα από τα ανταλλακτικά της Αμερικής και της Γαλλίας. Καλά, αυτό θέλει μια προοπτική 5 και 10 ετών. Ακριβώς. Ναι, ένα το κρατούμενο. Έτσι, είναι... να φύγουμε ξαφνικά από το ΝΑΤΟ, δηλαδή χωρίς να έχουμε καμία ομπρέλα προστασίας. Τι θα κερδίσουμε. Κοιτάξτε τώρα, η αμυντική βιομηχανία είναι ένα το κρατούμενο. Σίγουρα. Και εμείς ακόμα και κάνουμε. Εγώ δέχομαι όλα αυτά τα οποία λέτε, γιατί οι ενστάσεις σας είναι σοβαρές. Πράγματι οι Αμερικανοί για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να πουλάνε όπλα. Σύμφωνοι. Τι άλλο όχι υπάρχει. Μόνο να πουλάνε όπλα, όχι μόνο να πουλάνε όπλα. Είναι μία πλευρά είναι αυτή. Έχουν αυτή τη στιγμή κοιτάνε Ρωσία, Κίνα, Ιράν. Προφανώς. Και εμείς αυτή τη στιγμή παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Εμείς σαν χώρα. Εναλλακτική δεν μου δώσατε όμως. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εμείς λέμε εδώ και τώρα να κλείσουν οι βάσεις. Ναι, και τι θα γίνει, θα κλείσουν οι βάσεις. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις των Τούρκων να κλείσουν οι βάσεις. Μα έτσι δεν θα αφιονίσει η Αμερική και θα μας τιμωρήσει με άμεσα αντίπεινα οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά. Πρέπει να λέμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά. Ναι. Γιατί όταν λέμε για τους Αμερικανούς, πρόκειται για μια αδίστακτη ηγεσία. Ακριβώς. Επιτρέψτε μου να πω ότι κατέρευσε ο κομμουνισμός, κατέρευσε το ευρωπαϊκό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αναπτυχθεί ο αμερικανικός κίνδυνος. Δηλαδή, φύγαμε από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Διεσώθη η Ελλάδα από το να μπει στο σταλινικό στρατόπεδο στον εμφύλιο του 49. Ξέρω ότι αυτό σας βρίσκει αντίθετο. Εντάξει. Αλλά σαν προσωπική μου θέση, ιδεολογικο-ιστορική, θέλω να την αναφέρω. Αλλά είμαστε στον αμερικανικό κίνδυνο. Έχει αφιονίσει η Αμερική σε όλο τον κόσμο. Έχει 750 βάσεις στην Ιφίλιο. Δαπανάει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο, έτσι. Και φταίνε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Και ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο. Και όλα τα κόμματα που ανέχθηκαν το θηρίο της Ουάσιγκτον. 750 στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο. Μεγάλες και μικρές εγκαταστάσεις. Χωρίς στρατηγικό αντίπαλο, έτσι. Γι' αυτό ψάχνουν τώρα. Η πρόσφατη απόφαση του ΝΑΤΟ ορίζει τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα. Σε λίγο η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την επέκταση της Κόσκο. Υπογράψαμε κι εμείς προχθές. Τουλάχιστον οι Κινέζοι ήταν και επένδυσαν τα ωραία τους γεν. Λέω, τα ωραία τους λεφτά, μάλλον όχι γεν, δεν είναι Ιαπωνές. Θα έχουμε άλλο ένα πρόβλημα από αυτό το θηρίο που λέγεται Ουάσιγκτον. Εμείς όταν λέμε να φύγουμε τώρα, δεν εννοούμε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να φύγει τώρα. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή, αυτό δεν πρόκειται να γίνει με μια απόφαση μια κυβέρνηση όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, που μάλιστα βασιλικότερη του βασιλέως ήταν. Για διαβολικά καλό Τραμπ μίλαγε ο κ. Τσίπρας όταν πήγε εκεί πέρα. Κύριε δεν μιλάμε για αυτό. Να ολοκληρώσω. Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή και συμμαχίες με όρους όχι ανισοτιμίας όπως γίνεται τώρα με άλλες χώρες έχεις και στη βάση της επωφελούς σχέσης και φυσικά ο λαός μας δεν μπορεί να κάθεται στον καναπέ του και να δηλώνει μόνο μέσω δημοσκοπήσεις την ανησυχία τι του. Τι πρέπει να κάνει. Θέλει κινητοποίηση. Εννοείται αυτό. Και αν κινητοποιηθούμε, θα ακούσει ο Ερντογάν, δηλαδή πώς να κάνουμε κάποια συλλαλητήρια. Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα των συλλαλητηρίων. Όταν έχεις μια οικονομία την οποία την κρατάς στα χέρια σου και αυτή έχει τα κλειδιά της οικονομίας και παράγεις για τον τόπο σου και το λαό σου, έχεις δύναμη. Τώρα κοιτάμε μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία είναι μια προνομία. Εσείς κύριε Ιωαννίδη, έχετε ξεκαθαρίσει τη στάση σας. Δεν σχολιάζετε πρόσωπα, έτσι. Είναι θέση αρχών που έχουν να κάνει πρώτα απ' όλα με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποιος και να είναι αυτός, είναι θεματοφύλακας μιας συγκεκριμένης, κατά τη γνώμη μας, αντιλαϊκής πολιτικής, υπογράφει. Μιας αστικής δημοκρατίας. Διατάγματα, νόμους της κυβέρνησης, οι οποίοι νόμοι αυτοί στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος καλός νόμος. Όλοι οι νόμοι είναι κακοί, δηλαδή. Η ουσία τους φυσικά. Όχι όλοι. Έτσι. Εντάξει. Υπάρχουν κοινωνικό. Δεν λέμε να με περνάμε με πράσινο, για παράδειγμα, το φανάρι. Εντάξει, και αυτός νόμος είναι. Αλλά έχουμε μπροστά μας και ασφαλιστικό, για παράδειγμα, που ένας άνθρωπος που δουλεύει από τα 26 του μέχρι τα 90 πρέπει να πάρει σύνταξη 100 ευρώ. Αυτό είναι ο πυρήνας του. Άρα λοιπόν δεν μένετε σε πρόσωπα, ψηφίζετε παρόν, σωστά. Ναι. Να ζητήσω το δικό σας προσωπικό σχόλιο. Η κυρία Σακελαροπούλου, το ότι είναι γυναίκα, είναι κάτι σημαντικό που αλλάζει κάτι στην πολιτική ζωή του τόπου? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι. Γιατί... Με την έννοια ότι θα είναι η πρώτη πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όχι, γιατί το κύριο δεν είναι αν είσαι άντρας ή γυναίκα στην πολιτική που εφαρμόζεις και νομίζω ότι όλη η πείρα και της Ελλάδας αλλά και η διεθνής πολιτική σκακέρα δείχνει ότι
Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ολμπράιτ, Κοντολίζα Ράις, γυναίκες ήταν. Που ήταν πάρα πολύ κακές στην πολιτική τους. Οπότε...